Δεν το βλέπεις. Αυτό εγώ το θεωρώ βασικό. Βάζεις το θερμόμετρο στο πιο ζεστό μέρος του ζώου, στο πιο χοντρό μέρος και μετράει. Όταν πάει 70 βαθμούς Κελσίου, η γαλοπούλα είναι έτοιμη. Εάν την ψήσετε παραπάνω, έμενα μου πει 73 γιατί υπολόγιζα να βγούμε λίγο πιο νωρίς στον αέρα. Σωστό. Πω, πω, παιδιά. Όταν είναι 70 είναι έτοιμη. Δεν διατρέχεται κανένα κίνδυνο. Δεν θα είναι ομοί, δεν θα είναι τίποτα. Πες μου κάτι, Χρυσόφερε, βάζουμε... πόσες ώρες την έψινες τώρα αυτή? Αυτή είναι περίπου 2 ώρες. Σε τι θερμοκρασία? 170-180. Πάνω κάτω. Είχα βάλει αέρα. Είχα βάλει αλουμινόχαρτο στην αρχή και προς το τέλος το έβγαλα για να πάρει και χρώμα. Τώρα δεν χωράει το ταψί. Ναι, εγώ είχα βρει ένα ταψί που χώραγε το πρωί εδώ πέρα. Δεν πειράζει, θα το πάρουμε. Στις 9 το πρωί που ήρθα να ετοιμαστώ. Το ξέρω από τα χαράματα είσαι εδώ, το ξέρω. Α, έλα να δεις και το άλλο. Να, έβαλα τη γέμιση, την έξτρα γέμιση. Μην το πιάσει αυτό, καίει, ε. Αυτό τώρα την έβαλα εδώ πέρα. Το πάμε για συνοδευτικό τη γαλοπούλα. Είναι η γέμιση που περίσσεψε. Που σου λέω κάνει παραπάνω γέμιση, γιατί εδώ θα φάνε 10 άτομα. Η γέμιση εδώ μέσα δεν χωράει για 10. Οπότε έχουμε αυτό το πράγμα. Και έχουμε και το τελευταίο στάδιο. Θα πάρω τη γαλοπούλα. Εδώ. Έλα να δεις. Αυτά τα ζουμιά τώρα είναι η σάλτσα μου, φίλε. Αυτά δεν χάνονται βέβαια. Αυτά είναι κουκλιά. Μα αυτά θέλουμε τώρα. Να κόψω εγώ τα σκοινιά. Κόψε τα, κόψε τα. Κοίτα να δεις. Θα βάλω. Εδώ είναι όλη η νοστιμιά. Και τα βλέπεις τα μήλα. Κοίτα να δεις. Και πού θα τα ρίξεις τώρα αυτά, από πάνω? Εδώ, όχι, θα κάνω σάλτσα, παρακολούθω. 2 λεπτά. Ό,τι βάζω έχει, τα μήλα και ό,τι ζουμιά έχει. Αυτά τα ζουμιά είχαμε βάλει το λίγο το κρασί, αλλά έβγαλε πολλά ζουμιά η γαλοπούλα, έτσι. Και η γαλοπούλα και γέμισε κάτι. Και αυτό είναι όλο νοστιμιά. Θα τα βάλουμε μέσα και τα βάλουμε στη φωτιά να βράζουν. Περίμενε. Καρδίτσα και Λαμία, εννοείται όλο το νομό, αλλά καρδίτσα και Λαμία. Παρακαλώ πάρα πολύ, για καλέστε μας, γιατί έχω 20 κιλά για την καθεμία σας. Ο Νητσιάκος βεβαίως κερνάει, έτσι. Εγώ είμαι μεσάζων. Έτσι. Μα τα λέμε και εμείς δίνουμε. Έτσι. Εκ μέρους του. 2-10-6-43-3-10. Μην πετάς τίποτα, Χρυσόφερε. Και κάντε retweet στη φωτογραφία που είχαν βάσει με τα προϊόντα Νητσιάκος στο Twitter, διότι ένας τυχερός θα φύγει και από εκεί. Και έχω ανεβάσει και μια φωτογραφία μου που... Η πολύ ωραία η ρηχτή αυτή που καμίσα. Μαζί με την καταπληκτική, ελαστική, υπέροχη γκρι φούστα. Είναι δώρος από την εταιρεία Ζήνη. Κάντε και εκεί retweet γιατί θα φύγει και αυτό το δώρο. Θα τελειώσω και τη σάλτσα. Ναι, ναι, ναι. Έβαλα τα μήλα, έβαλα τα ζουμιά που βγάλε η γαλοπούλα. Και τι θα κάνουμε τώρα? Θα την αλέσουμε. Μάλιστα. Περίμενε αυτό το πράγμα. Πρόσεχε. Και θα βάλουμε, ορίστε. Πρόσεχε, λέμε μεταχθεί. Όχι, όχι, προσέχε. Και είναι και ξένα τα ρούχα. Ευκαιρία είναι να τα κρατήσει. Άλλη ερώτηση. Εσύ αγόρασε καινούργια, έτσι. Άλλε μπλούζε. Όχι, απλώς είχα τις παλιές. Αυτό είχα πάει στην Κίνα πριν κάτι χρόνια που ήμουν λίγο πιο λεπτός. Την αγόρασα. Υπήρξες ποτέ τόσο πολύ λεπτός όπως τώρα? Στη ζωή μου. Στη ζωή σου πριν... μπορεί. Στην κοινή μας ζωή δεν το θυμάμαι. Στην κοινή μας όχι. Άρα δεν μπορεί να τις είχες τις μπλούζες τώρα 10 χρόνια. Όταν την πήρα νόμιζα ότι ήμουν λεπτός. Όλοι οι χοντροί έχουν αυταπάντες, ξέρεις. Και την φόρεσα. Και δεν μου κάνε. Αλλά τι κρατάγα εγώ. Να που ήρθε. Οπότε ήρθε η ευκαιρία. Δεν κοράζω άλλα ρούχα γιατί θα μπορεί να ξαπαχύνω. Τα άλλα, τα κρατάς, τα τεράστια. Τα παχιά. Ναι, τα παχιά. Εγώ λέω. Θα τα πετάξω. Δώστα, ξέρεις γιατί. Για να μην πάω ξαναπαχύνω. Ναι. Αφού με δίνει να παχύνω, κάνεις όλη την φασαρία. Δεν σου είπα να παχύνεις, ρε παιδί μου, λέω σταμάτα να δυνατίζεις. Αλλά τώρα έχω σταματήσει. Από την τελευταία φορά που με είδες έχω σταματήσει. Αλλά ο κόσμος που δεν με ξέρει, τι μου λέει. Μου λέει το τρως το φαγητό σου. Δεν είμαι κανένας λεπτός. Απλώ σε σχέση με το τι ήμουνα. Ναι. Φαίνομαι. Για πάμε να βγάλουμε τη γραμμή στην καρδίτσα, παρακαλώ. Καλησπέρα. Και τώρα. Καλησπέρα. Καλώ το φίλο μου. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, μία χαρά. Εσύ. Και εμεί καλά είμαστε. Ποιο είσαι εσύ και τι κάνει τώρα? Είμαι ο Νίκος από την καρδίτσα, από ένα χωριό. Ναι. Κοντά στη Λίμνη. Τι κάνεις αυτή τη στιγμή, πού είσαι? Αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι μου. Ναι. Έχω βάλει τα παιδιά για ύπνο και κοιμάμαι. Και είμαι έτοιμος δηλαδή και εγώ να ξαπλώσω. Και εκεί πάνω που σε έπαιρνε ο ύπνος, είπες δεν χτυπάω και ένα τηλέφωνο στην Ελένη, μπας και πιάσω και πάρω τα κοτόπουλα του Νητσιάκου.
Έτσι συνέβη και γι' αυτό. Συνέβη και αυτό. Οκ, Νίκο μου, πάρε εσύ τα κοτόπουλα, Νητσιάκος, 20 κιλά για σένα και όνειρα γλυκά, Γεια σου, Νικόλα μου. Έχω και τη Λαμία. Ωραία. Πάμε και στη Λαμία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένη. Γεια σου, γεια σου. Μια χαρά, εσύ τι γίνεσαι. Έχουμε καλές γιορτές να έχεις και να είσαι ευτυχισμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, όλος ο κόσμος να είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος. Πώς σε λένε? Χαρούμενος. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Το όνομά σου. Γεια. Χριστίνα. Χριστίνα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Χριστινούλα μου, έχεις κερδίσει και εσύ τα 20 κιλά κοτόπουλα, Νητσιάκο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες. Πολλά φιλάκια. Τι κάνουμε εμείς εδώ τώρα? Να, απλώς θέλει λίγο, θα το δούμε. Τι έχεις βάλει εκεί που ανακατεύεις? Είχαμε εκεί, εδώ είναι κοφλάουερ. Ωραία, δεν λέμε κι αυτά. Γιατί τα κάνεις έτσι μυστικά και δεν μας τα λες. Σιγά, μην τα πω όλα. Το κρυφτό. Όχι, μωρέ, όλα. Κοίτα, έχουμε βάλει το μήλο. Ναι. Το δένει το μήλο λίγο, αλλά τη βλέπω, ας πούμε, ότι θέλει λίγο δέση. Ναι, οπότε τι κάνουμε λίγο. Και πάντα βάζετε λίγο και βλέπετε. Δεν θα βάλετε πολύ και μετά να γίνει πολύ πηχτή. Θέλουμε να βράσει πολύ. Όχι, έτοιμη. Μήπως, δηλαδή... μήπως θα το χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά, θέλω να πω. Μου φαίνεται ότι βράζει πάρα πολύ, γι' αυτό σε ρωτάω. Βράζει. Εγώ. Απαλά. Αλλά ας πούμε, εγώ που κάνω αυτό το κίνηση και την ελεύθερη φωτιά. Είναι το ίδιο πράγμα. Ωραία. Γιατί θέλω να δω το corn flour πάντα για να ενεργοποιηθεί, για να πήξει μια σάλτσα, πρέπει να βράσει. Το άμυλο θέλει να βράζει πάνω από του 80 βαθμού Κελσίου. Πολύ ωραία. Οκ, okay, και αυτή. Εντάξει, δεν θα τη δέσω άλλη, νομίζω είναι καλή. Τη βλέπεις? Οκ, okay, τη βλέπω. Και θα βάλω και λίγο κονιάκ. Γιατί έχει Χριστούγεννα. Βέβαια, βάλε. Οπ. Και μία γραμμή ακόμα παρακαλώ από Κρήτη. Έχω να δώσω πολύ καιρό στην Κρήτη μου. Ωραία. Πώς το έκανες τόσο θόρυβο, ρε, εσύ? Αυτός το έκανε. Με τρέλανε τώρα. Εσύ το έκανες. Αυτός το έκανε. Και εσύ έκανες το θόρυβο. Καλό. Είναι ελλείψη. Σε τσάρωσα. Αλήθεια. Για ξανακάτω, ρε, αλήθεια. Με τρελάνετε εδώ μέσα. Μην δείχνεις εμένα. Καλό. Το χαράμε πρόβα. Μα είναι δυνατόν. Λέω κι εγώ πώς το έκανε. Κάνε τις άρεσε, κάνε. Όχι, τι πάθαμε, λοιπόν. Σταμάτα, ρε. Τελειώσαμε. Τι αυτό ήταν όλο. Το ζουμί, τι το κάνουμε αυτό, τη σάλτσα. Η σάλτσα μας είναι. Πού θα τη βάλουμε όμως? Τι. Σε ένα πιάτο. Βάλε το γαλί κάπου ένα μπουτάκι να πάμε, ρε. Α, θα δοκιμάσουμε κιόλας. Ενώ. Θα τη βάλουμε, ρε. Ένα πιάτο γρήγορα. Όχι, τι πάθαμε. Ενώ τελειώσαμε, τώρα σερβίρουμε. Όχι αυτά, μωρέ. Δεν έχει πει ποτέ σε κουζίνα ο κύριο. Το θηρίο, το θηρίο. Το θηρίο, ρε. Από θηρίο έστειλε νησιά. Η κουζίνα στο σπίτι, σε ξέρει που είναι. Εγώ να ξέρω, σε παρακαλώ. Διαφημίσεις και θα επιστρέψω με γραμμή από Κρήτη, παρακαλώ, και να δώσω και το δώρο στο Twitter.